συγκέντρωση ανά περιοχή θα κερδίσει συμβολικά ένα δώρο. Πιταφή και αποθήκευση άνθρακα σε κοιλότητες της γης ή ακόμη και στο βυθό της θάλασσας κερδίζει έδαφος. Πανές χειραλόμπι στην Ευρώπη προωθούν αυτές τις χωματέρες άνθρακα στον Ατλαντικό ωκεάνο. Νομοθεσία και γραφειοκρατία δεν αφήνουν τις ανανεώσιμες πηγές να αναπτυχθούν και κάπου εδώ βρίσκουν χώρο οι τεχνολογίες όπως το CCS, η ταφή δηλαδή, άνθρακα. Η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε τις εκπομπές. Άλλωστε, για να παράξουμε μέταλλο για τις ανεμογεννήτριες και υλικά για τα φωτοβολταϊκά, παράγουμε άνθρακα. Με την τεχνολογία CCS μειώνουμε τις εκπομπές, ενώ άμα τη χρησιμοποιήσουμε στη βιομάζα έχουμε ενέργεια μηδενικών εκπομπών. Αντί να προαναγγέλλονται τέτοιου είδους μέθοδοι και ότι μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, καλό είναι να αποδείξουν όλοι οι σχετικοί φορείς πως κάτι τέτοιο είναι απόλυτα ασφαλές για το περιβάλλον και τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, ένα πανίσχυρο λόμπι που κατευθύνεται από την Νορβηγία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δημιουργία τεράστιας υποθαλάσσιας χωματερής άνθρακα στον Ατλαντικό. Η πρόθεση αυτή συχνά ξεπερνά σε επίπεδο χρηματοδότηση την πρόθεση ακόμα και των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Η συγκεκριμένη συζήτηση που γίνεται στο Κοινοβούλιο αφορούσε την περιοχή του Ατλαντικού. Έχουμε εκεί πέρα τις γνωστές πετρελοπηγές που έχουν αδειάσει το πετρέλαιο και θέλουν να γεμίσουν πλέον με το αποθηκευμένο υγροποιημένο διοξείδιο του άνθρακα. Θα μπορούσε η ταφή του άνθρακα να αποτελέσει λύση για τις λιγνητικές και πολύ υπογόνες μονάδες της ΔΕΗ? Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι πριν σκεφτούμε αυτή την ιδέα, θα πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοση των λιγνητικών σταθμών που εκλείουν για κάθε κιλοβατόρα 1600 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα, τη στιγμή που στη Γερμανία δεν υπερβαίνουν τα 90 γραμμάρια. Διαρκείς υπερβάσεις των επιτρεπτών ορίων ατμοσφαιρικής ρήπανσης.